Να ακούσουμε την οπτική του κύριου Ιωάννη Μάζη, ομότιμου καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχή. Είναι βίαιη η πιο βίαιη γεωπολιτική ανακατανομή της τελευταίας 30ετίας? Ναι, κοιτάξτε, δεν θα έλεγα μόνο η πιο βίαιη, θα έλεγα και η πιο απάνθρωπη. Γιατί, ξέρετε, στον πόλεμο υπάρχει θάνατος. Αλλά μπορείς να αποδεχθείς τον θάνατο ενόπλων στρατιωτών από ενόπλους στρατιώτες. Οι μέθοδοι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τη Χαμάς δεν έχουν σχέση με ανθρώπινο είδος. Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ούτε και για κτίνη, γιατί τα κτίνη τα αδικείς σε αυτή την περίπτωση. Τα καημένα τα κτίνη όταν απειλούνται επιτίθενται ή όταν πεινούν. Εδώ πέρα ξεφεύγει από το ανθρώπινο αυτό το οποίο είδαμε. Είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε αυτό σε ό,τι αφορά την μορφή. Σε ό,τι αφορά τα διπλωματικά αποτελέσματα ή τα γεωπολιτικά αποτελέσματα, ενώ πιστεύω ότι θα προκληθεί όντως μία αναδιάταξη και μία ανακατανομή ισχύως στη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος λειτουργεί ως περισπασμός της Δύσεως στον πόλεμο στην Ουκρανία. Μισό λεπτό. Γεωπολιτικά, διπλωματικά μπορείτε να πείτε ότι αυτή τη στιγμή ενδεχομένως υπερβαίνει και την κατάσταση στην Ουκρανία με το σύμπλοκο τόσων δυνάμεων, ναι, μεγάλων, ναι, μικρών μεσών? Μπορώ να πω ότι είναι εξίσου επικίνδυνη και ίσως και λίγο περισσότερο επικίνδυνη λόγω των εντάσεων των χρονίων της περιοχής, γιατί έχει χυθεί πολύ αμάς από την περιοχή, και μπορώ να την εξισώσω, γιατί κοιτάξτε, μην δίνουμε λιγότερη σημασία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, μην ξεχνάτε, ότι μας έχει φέρει μπροστά στα χείλη του πυρηνικού πολέμου. Εδώ υπάρχει περίπτωση να συμβεί το ίδιο, γιατί από τη στιγμή που το Ισραήλ κινδυνεύσει υπαρξιακά, μην ξεχνάτε ότι έχει πυρηνικά όπλα και ότι το σχέδιο Σαμψόν λέει αποθενέτου η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Τα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά με κολοσιαία δύναμη πυρός και τα πέντε τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα, με κολοσιαία δύναμη πυρός, τα μεγαλύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, συν καμιά δεκαριά αντιτορπιλικά πλοία συνοδείας που τα συνοδεύουν με πυράβλους ακριβίας, καταλαβαίνετε ότι έρχονται να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αναμίξεως του Ιράν και άλλων ισλαμικών δυνάμεων της περιοχής που έχουν πυρηνικά όπλα, π.χ. Πακιστάν, και το οποίο εντάσσεται μέσα στο πλέγμα σχέσεων Ιράν και Τουρκίας, αλλά και στο πλέγμα το δημιουργούμενο μιας ανατολικής συμμαχίας εναντίον ολοκλήρου της Δύσεως. Λοιπόν, αυτόν τον ρόλο παίζουν αυτά τα τεράστια σκάφη τα αμερικανικά, τα οποία δεν είδαμε να κινούνται αλαχού, τα είδαμε να κινούνται εδώ. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, νυφαλιότητα η ανάλυση, ψυχρό πνεύμα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Αλλιώς, γι' αυτό σας λέω, η απάντηση δεν είναι απλά ένα ναι ή ένα όχι. Είναι δύο ισότιμα γεγονότα, και η Ουκρανία και το Ισραήλ, αλλά και τα δύο μαζί, προσέξτε αυτό που σας λέω, και τα δύο μαζί δημιουργούν
πάρα μα πάρα πολλές φοβίες αναφορικά με την έκρηξη ενός πυρηνικού πολέμου. Επειδή σε ένα πόλεμο το έχετε πει και εσείς, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, το δεύτερο θύμα μεγάλο είναι οι άμαχοι, ένθεν κακήθεν. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν νιώθετε πολιτικά μιλώντας και όχι στο πεδίο το στρατιωτικό που ήδη εκφραστήκατε, ότι Νετανιάχου με τη σκληρή ατζέντα από τη μια και Χαμάς με τη γνωστή ατζέντα από την άλλη είναι στην ουσία η ίδια πλευρά, αν όχι η ίδια πλευρά, δύο σκανδάλες του ίδιου όπλου. Φιλοσοφική η ερώτησή σας, κύριε Σαχίνη. Στον ανορθολογισμό του πολέμου και της αιματοχυσίας και στο πλαίσιο αυτού του ανορθολογισμού, ναι, είναι δύο σκανδάλες του ίδιου όπλου. Φιλοσοφικά όμως μιλώντας. Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Δεν λέμε επί του πεδίου. Άρα εδώ, κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι το κρίσιμο να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότης, η συντεταγμένη Δύση και τα νομιμόφρονα κράτη του κόλπου να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία της Χαμάς και να μην πολλακεύσουν τέτοιες τάσεις όπως κάνει παραδείγματος χάρη η Τουρκία. Έχουμε πάμπολες δηλώσεις από πλευράς Τουρκίας και από πλευράς του κυρίου Ερντογάν και από πλευράς άλλων επισήμων όπως ο κύριος Νταβούτογλου, ο οποίος έσπευσε να τουιτάρει. Γελώ, γιατί εσείς τα έχετε πει, αλλά και εσείς και κάποιοι άλλοι. Αλλά κάποιοι στην Ελλάδα, θέλω να σας υπενθυμίσω, μας έλεγαν πως η ομάδα Νταβούτογλου και όχι μόνο, η αντιπολίτευση είναι ισόφρον δυτικόστροφη και πως μόνο ο Ερντογάν, για τον οποίο θα πρέπει να ευχόμαστε να ιτηθεί. Εδώ ο Νταβούτογλου και συναυτό βγήκαν πιο ούλτρα. Είπαν στον Ερντογάν, δεν τα λες καλά. Στηρίζουμε χέρια πόδια τη Χαμάς. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, ήμουν ο πρώτος που έφερε το όνομα Νταβούτογλου. Το λέω, κύριε Μάζη, γιατί και χθες, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μου έκανε εντύπωση και χθες στη δημόσια τηλεόραση, σε βραδινή εκπομπή, όλοι ανέλυαν, που είναι αναμφίβολα, η σχέση του Ερντογάν με τα ακραία ισλαμικά κινήματα, αλλά δεν βρέθηκε ούτε, όλοι λέγανε ότι αν ήταν η αντιπολίτευση στην Τουρκία θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πώς αλλιώς, αφού Νταβούτογλου βγήκε ακόμη χειρότερα. Βέβαια, μα κοιτάξτε, έχουν κάνει το λάθος οι συμπαθείς αναλυτές να μην διαβάσουν το βιβλίο του Νταβούτογλου, «Τουρκία Στρατεζίκ Ντερινλέκ», το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Εγώ προσωπικά έχω βγάλει μια ολόκληρη ανάλυση εύρους ενός βιβλίου για το τι πρεσβεύει η θεωρία του Νταβούτογλου. Την έβγαλα και στα αγγλικά και του την έστειλα. Και κάποια στιγμή ο Νταβούτογλου νόμισαν ότι εκ του μειόντος απήντησε. Εγώ δεν έχω κάνει επιστημολογικά λάθη. Απαντούσε σε μένα. Γιατί τον κατηγορούσα για βασικά επιστημολογικά και επιστημονικά λάθη και άλματα. Γιατί ξέρετε, όταν θέλεις να μιλήσεις με τον αντίπαλο, θα υιοθετήσεις ένα κώδικα ο οποίος θα πρέπει να είναι νυφάλιος και αποστηρωμένος. Εκεί που θα αντιπαρατεθείς θα είναι με το ρεαλισμό των απόψεών του. Ο ρεαλισμός των απόψεών του σημαίνει επιστημονικότητα των απόψεών του. Εκεί τον χτύπησα και μου απάντησε με έναν αφορισμό. Όχι, εγώ δεν έχω κάνει επιστημολογικά λάθη. Το βιβλίο μου βρίσκεται εντεταγμένο πλέον στην ελληνική βιβλιογραφία, λέγεται Νταβούτογλου και γεωπολιτική, και μπορούν να το προμηθευτούν οι ακροατές μας για να το μελετήσουν. Όπως επίσης στο τελευταίο μου βιβλίο Μεσογείου Παλήψιστον αναλύω και πάλι όλη την πολιτική Νταβούτογλου και πώς την ακολουθεί ο Ερντογάν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα έχω γράψει, τα έχω καταθέσει με την υπογραφή μου και από εκεί και ύστερα είναι στη διάθεση
των Ελλήνων, και όχι μόνο, γιατί το Μεσογείου Παλήψιστον βγήκε επίσης και στα αγγλικά, και της διεθνούς κοινότητας να τα μελετήσει για να καταλάβει τι συμβαίνει. Θα έχω πει λοιπόν και να επανέρχομαι, να επανέλθω για τις ανάγκες της εκπομπής σας, εάν το ζητήσετε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ρωτάνε, έρχεται πολλές καλημέρες από κόσμο, μου λέει κάποιος εδώ, αν κύριε Μάζη, μου λέει, το πολεμικό μέτωπο διευρυνθεί και προς τη Συρία, αυτό δεν θα σημαίνει ταυτόχρονα και ίδρυση κουρδικού κράτους? Πώς θα το χειριστεί, λέει, η Τουρκία? Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολλές αλυσιδωτές αντιδράσεις, ας πάρουμε τα βασικά σημεία της εικόνας από την αρχή. Πρώτον, ο κύριος Σάλεχ Αλ Ρούρι είναι ο επιχειρησιακός αρχηγός και αρχηγός αυτή τη στιγμή της Χαμάς, ο οποίος εδώ και χρόνια φιλοξενείται στην Τουρκία, και αυτός και όλα τα στελέχη του, και βεβαίως λαμβάνει κάθε είδους βοήθεια, όπλα, βαστά διαβατήρια τουρκικά και οτιδήποτε άλλο θελήσει για να υπονομεύσει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως για να ανατρέψει την καθεστική ατάξη όπως αυτή έχει. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Σαρούρη αυτή τη στιγμή έχει πάει στο Λίβανο. Έχει πάει στο Λίβανο γιατί? Για να εμπλέξει τη Χεσμολά στο νότιο Λίβανο, από όπου απεχώρησαν οι Ισραηλινοί επί Ολμέρτ, το θυμίζω, κάνοντας μια κίνηση καλής θελήσεως για να ηρεμήσει το μέτωπο του Λιβάνου. Αμέσως την επομένη κατελήφθη ως μία οφειλέ όλος ο νότιος Λίβανος από στρατεύματα της Χεσμολά. Πήγε και η UNIFIL 2 εκεί, δηλαδή ένα τμήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και όποιος πάει στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ θα δει απέναντι τρεις σημαίες. Μία σημαία του Λιβάνου, μία δίπλα στην άλλη. Μία σημαία της UNIFIL, του ΟΗΕ δηλαδή, και μία σημαία της Χεσμολά. Τα δύο πρώτα έχουν λόγο υπάρξεως. Η τρίτη τι είναι? Είναι κράτος? Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Ερντογάν συνελήφθη στα Πράσα στις 14 Σεπτεμβρίου παρελθόντος να μεταφέρουν οι άνθρωποι του 16 τόνους τουρκικού οπλισμού για τη Χαμάς. Συνελήφθη από τη Σιν Μπετ με τη Μοσάντ, δηλαδή την Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ και τις Μυστικές Υπηρεσίες του Ισραήλ. Μπορώ να συνεχίσω λέγοντας πολλά άλλα γεγονότα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Αρούρι ήταν εκείνος ο οποίος εγκατέστησε τις ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς και τις οργάνωσε στη Γάζα. Αυτός ο οποίος όλο αυτόν τον καιρό εψωμίζεται από τον κύριο Ερντογάν. Άλλο ένα σημείο. Η Χαμάς είναι θυγατρική των αδερφών μουσουλμάνων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1928 από τον Χάσαν Αλμπάνα στην Ισμαηλία της Αιγύπτου. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η μήτρα του διεθνούς ισλαμιστικού κινήματος. Όποια οργάνωση ισλαμιστική ξέρετε και δεν ξέρετε, προέρχεται από αυτήν τη μήτρα των αδελφών μουσουλμάνων. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν και ένα δόγμα, το οποίο τι λέει? Την ένωση των διαφορετικών δογμάτων του Ισλάμ εναντίον της Δύσεως. Δηλαδή, των όλων των σουνιτικών αποχρώσεων κινημάτων και όλων των σιητικών αποχρώσεων κινημάτων σε μία ένοπλη ούμα, σε μία ένοπλη κοινότητα των πιστών δηλαδή, στη δημιουργία ενός διεθνούς Dar al-Harb, ενός διεθνούς οίκου του πολέμου, όπως λέγεται αραβικά, εναντίον του ο οποίος στρέφεται κατά την άποψή τους και κατά την άποψη του Κορανίου εναντίον του Dar al-Islam, εναντίον του οίκου του Ισλάμ δηλαδή. Η Χαμάς λοιπόν έχει το περίεργο αυτό να είναι σουνιτική και να χρηματοδοτείται και από το Ιράν που είναι σιητικό.
Τι συμβαίνει αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο λοιπόν έρχεται η Σαουδική Αραβία μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες κατάφεραν να επιφέρουν μία σημαντική βελτίωση στις προϋποθέσεις ειρήνης στη Μέση Ανατολή και οι οποίες έγιναν από τον, επιτρέψτε μου την ηρωνική έκφραση, φασίστα Τραμπ, κλείνει η παρένθεση, έρχονται να συνομιλήσουν με το Ισραήλ ούτως ώστε να γεφυρωθεί έτσι περισσότερο το χάσμα, γιατί η Σαουδική Αραβία και τα ιδρύματα, τα διάφορα, τα ιδιωτικά στο έδαφος της χρηματοδοτούν τη Χαμάς. Αυτό θέλοντας να το ανακόψει το Ισραήλ, με τις ευλογίες όλης της Δύσεως βέβαια, και η Σαουδική Αραβία θέλοντας να μπει σε μια νέα φάση ειρηνικής συνυπάρξεως, όπως και τα Εμιράτα, όπως και το Ομάν, εκτός από το Κατάρ, το οποίο αποτελεί έδρα των αδελφών μουσουλμάνων και χρηματοδότη των αδελφών μουσουλμάνων. Θέλησε λοιπόν να ξεκινήσει συνομιλίες. Αυτές τις συνομιλίες τις είδε η Χαμάς με πολύ κακό μάτι. Ένα το κρατούμε. Δύο. Υπήρχε και μία διάθεση προσέγγισης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Αυτή τη διάθεση προσέγγισης και τη διαδικασία ενάξεως συνομιλιών προσεγγίσεως την είδε επίσης η Χαμάς με πάρα πολύ κακό μάτι. Και πίσω από τη Χαμάς την είδε με πολύ κακό μάτι και η Τουρκία. Γιατί βλέπετε ότι το Ιράν ξεκίνησε να κάνει κάποιες διαδικασίες προσεγγίσεως, συζητήσεων για τους δικούς του λόγους. Προφανώς. Η Τουρκία όμως δεν το έβλεπε αυτό. Γιατί? Γιατί απελευθερώνεται μια τεράστια οδός μετακινήσεως εμπορευμάτων από την Κίνα μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και του Ισραήλ προς την Ευρώπη και έχουμε μια νέα οδό εμπορευματική και καυσίμων, αντίστροφη αυτή τη φορά, η οποία αφήνει απ' έξω από το παιχνίδι την Τουρκία. Άρα εδώ συνδέεται και τις εξελίξεις Αζερμπαϊτζάν, Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου το Ισραήλ βοήθησε το Αζερμπαϊτζάν βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Βεβαίως, γιατί το Αζερμπαϊτζάν έχει μια ολόκληρη περιφέρεια στο εσωτερικό του Ιράν, έτσι, οι οποίοι σε πληθυσμό είναι μεγαλύτερη από το Αζερμπαϊτζάν. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτούς τους χρειάζεται το Ισραήλ για να μπορεί να έχει μάτια και αυτιά στο εσωτερικό του Ιράν. Κύριε Μάζη, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Κύριε Μάζη, αυτού του είδους οι ισορροπίες γίνονται από τα κράτη τα οποία φροντίζουν την εθνική τους, το εθνικό τους συμφέρον. Πρωτίστως. Ερώτηση κρίσεως. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει σοβαρό εσωτερικό, πολιτικό και όχι μόνο ζήτημα στο Ισραήλ? Διότι ο πέμπτος κορυφαίος στρατός με τα τελειότερα συστήματα πληροφοριών και ασφάλειας, εκτός αν έχετε άλλη γνώμη ότι εδώ δεν κοιμήθηκαν αλλά έκαναν ότι κοιμήθηκαν, τι συμβαίνει στο Ισραήλ? Δεν έχω τέτοια γνώμη. Εκείνο το οποίο όμως, γιατί κοιτάξτε, εάν πω κάτι τέτοιο θα συνταχθώ με τους συνωμοσιολόγους του Pearl Harbor, έτσι, που εκεί εν πάση περιπτώσει είχαμε στρατιωτική επίθεση σε στρατιωτικό λιμάνι. Εδώ πέρα δεν έχουμε στρατιωτική επίθεση σε στρατιωτική εγκατάσταση μόνο. Εδώ έχουμε τρομοκρατική επίθεση σε αθώο λαό. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, σύμφωνοι, αυτά έχουν αναδειχθεί, αλλά θα σας πει κάποιος, η Γάζα, το συζητάγαμε και πριν 2 χρόνια, είναι η πιο περίκλειστη περιοχή, η πιο φωτογραφημένη, η πιο παρακολουθούμενη, η πιο. Δεν το πήραν χαμπάρι οι τελειότερες μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη? Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Ή είναι κάτι άλλο? Ακούστε με λοιπόν. Ας πάμε καταρχάς σε αυτό το δεν το πήραν χαμπάρι. Ξέρετε ότι στην Αίγυπτο έχει γίνει ουσιαστικά μια σιωπηρή ανοχή μεταξύ της κυβερνήσεως Αλ-Σίσι και διαφόρων φελάχων οι οποίοι κινούνται προς ριζοσπαστικές ισλαμιστικές οργανώσεις, όπως παραδείγματος χάρη Ισλαμικό Τζεχάντ,
η ISIS, η Χαμάς, οι οποίοι βρίσκονται εκεί στις ερήμους του Σινά και από εκεί έχουν σκαφεί, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος, ο αείμνηστος τώρα πια πρόεδρος της Αιγυπτιακής Αριστεράς, τον οποίον το Πανεπιστήμιο Αθηνών τον έκανε και επίτιμο διδάκτορα, με δική μου εισήγηση, του τμήματός μου δηλαδή, μας είχε πει ότι έχουν σκαφεί τέτοιου είδους και μήκους και ποιότητος σύραγγες από το Σινά προς τη Γάζα, που μπορούν να χωρέσουν να μετακινηθούν στο εσωτερικό τους μέχρι και δύο Mercedes. Λοιπόν, το Σινά αποτελεί ένα πολύ καλό χώρο τροφοδοσίας όπλων και πυρομαχικών και άλλων υλικών για τη Γάζα. Και όχι για την οποιαδήποτε Γάζα, για την Γάζα της Χαμάς, η οποία έκανε εκλογές το 2006 και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους, και μάλιστα τις έκανε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κατέσφαξε όλους τους ανθρώπους του Αραφάτ και του κινήματος της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, αυτούς δηλαδή οι οποίοι εντάσσονται στην φυσική και επίσημη εκπροσώπηση των Παλαιστινίων υπό τον Μαχμούτ Αμπάς αυτήν τη στιγμή, τον οποίον η Χαμάς θεωρεί εν πολλής προδότη και θέλει να τον υποκαταστήσει στην επίσημη εκπροσώπηση των Παλαιστινίων. Να κάνω τον αντίλογο. Εδώ, λοιπόν, να κάνω τον αντίλογο. Αυτό όμως δεν χάλαγε και τους Ισραηλινούς σε πρώτη φάση να αποδυναμώσουν την πάλε ποτέ κυβέρνηση Αραφάτ και τους διαδόχους. Μια χαρά. Διέρη και Βασίλεμε. Ναι, εκθρέψανε. Κοιτάξτε, όλοι μαζί. Κοιτάξτε. Εδώ έχω μια απάντηση άκρως τεκμηριωμένη. Κάντε υπομονή λοιπόν να σας παρουσιάσω ένα απόσπασμα από στοιχεία, το οποίο λέει για την τελευταία κατά τη Δύση και κατ' εμέ χαμένη ευκαιρία μεταξύ Αραφάτ και Ισραηλινών. Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του Άλαν Ντέρσοβιτς, του καθηγητού του Χάρβαρντ ποινικού δικαίου και διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που λέγεται The Case for Israel. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Το Καμπ Ντέιβιντ Τάμπα, ναι, το οποίο έγινε κατά το διάστημα των ετών 2000-2001, απετέλεσε τη σημαντικότερη ευκαιρία ειρηνικής επιλύσεως της διαμάχης μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ, προκάλεσε έκπληξη ικανοποιώντας όλα σχεδόν τα αιτήματα των Παλαιστινίων, περιλαμβανομένης, προσέξτε τώρα, τα σημερινά τους αιτήματα, περιλαμβανομένης της ιδρύσεως ενός κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, την άσκηση ελέγχου επί του όρους του ναού, την απόδοση σε παλαιστινιακό έλεγχο περίπου του 95% της δυτικής όχθης και της λωρίδος της Γάζας, καθώς επίσης και ένα σύνολο αποζημιώσεων ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πρόσφυγες του 48. Πώς ήταν δυνατόν ο Γιάσερ Αραφάτ να απορρίψει μια τέτοια προσφορά? Ο πρίγκιπς Μπάνταρ της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος απετέλεσε το σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών, προέτρεψε τον Αραφάτ να αποδεχθεί τη συμφωνία, διερωτώμενος εάν οι Παλαιστίνοι θα μπορούσαν να επιτύχουν καλύτερη συμφωνία ή εάν θα προτιμούσαν να διαπραγματευτούν με το Σαρόν. Παρατηρώντας το δισταγμό του Αραφάτ, ο Μπαντάρ διετύπωσε μια αυστηρή προειδοποίηση. Προσέξτε, ο εγκεκριμένος διαμεσολαβητής και από πλευράς Παλαιστινίων, πρίγκιπς Μπάνταρ της Σαουδικής Αραβίας, είπε, ελπίζω να θυμάστε κύριε, το είπε στον Αραφάτ, ότι όσα σας είπα, όλα όσα σας είπα, εάν χάσουμε αυτή την ευκαιρία θα έχουμε διαπράξει έγκλημα. Και συνέχισε, έχεις δύο επιλογές μόνο, ή θα έχεσαι τη συμφωνία ή θα γίνει πόλεμος. Η άλλη πλευρά, ο Αραφάτ,
έλεξε την προοπτική του πολέμου. Και σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό τύπου του, η Παλαιστινιακή Αρχή άρχισε να ετοιμάζεται για το ξέσπασμα της νέας Ιντιφάντα μετά την επιστροφή της από τις διαπραγματεύσεις στο Καμπ Ντέιβιντ κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Γιάσερ Αραφάτ. Έγιναν λάθη. Να το παραδεχτούμε αυτό, ότι έγιναν λάθη. Όταν λοιπόν σου προσφέρει ανεξάρτητο κράτος με το 95% του ελέγχου της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, όταν σου προσφέρει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, όταν σου προσφέρει έλεγχο επί του όρους του ναού, του Αλάξα δηλαδή, δεν μπορείς, και 30 δισεκατομμύρια επανορθώσεις, δολάρια, δεν μπορείς αυτή την πρόταση να την αποτρέψεις, γιατί σήμερα τη ζητάς. Από την άλλη βεβαίως και το Ισραήλ έκανε ό,τι μπορεί οι επίγονοι μετά του Μπάρακ να τα διαλύσουν όλα, έτσι, να οδηγήσουν αλλού την κατάσταση. Και σας ρωτώ λοιπόν, σας ρωτώ, γιατί κύριε Μάζη θα βγούμε και εκτός χρόνου και το πάω πιο γρήγορα. Όλα αυτά, όλα αυτά, σε ένα κουβάρι όπως το έχετε περιγράψει, πού οδηγούν σε σχέση με την Ελλάδα και την Τουρκία, διότι σας θυμίζω ότι το Δεκέμβριο, υπό το βάρος πια νέων εξελίξεων, θα κάτσουμε σε ανώτατο επίπεδο στο ίδιο τραπέζι. Να συζητήσουμε τι, γιατί κάποιοι μου λένε εδώ πέρα, εδώ οι Αμερικανοί τους πήραν χαμπάρι μουσουλμάνοι ότι έχουν μία αδυναμία. Άλλος μου λέει εδώ, μήπως όλα γίνονται για τον αγωγό East Med να περάσει από Λιβύη, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Βλέπετε ότι ο κόσμος σου λέει, καλά όλα αυτά, αλλά οι προεκτάσεις ποιες είναι. Τόνισα ότι ο μεταφορικός άξονας τον οποίο θέλουν να τυνάξουν στον αέρα αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, γιατί οι Τούρκοι είναι από βαθιά μέσα σε αυτή την υπόθεση, είναι από Κίνα, Σαουδαραβική, Χερσόνησο, Ιορδανία, Ισραήλ, Ευρώπη. Ελλάδα δηλαδή και Ευρώπη. Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να τυναχτούν στον αέρα αυτές οι συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν ως συνέχεια τη συμφωνία του Αβραάμ, διότι δεν συμφέρουν η Τουρκία και φυσικά δεν συμφέρουν και την ίδια τη Ρωσία. Αν προσέξατε, ο Πούτιν τι είπε, έδωσε ένα μήνυμα το οποίο στήριζε ουσιαστικά τον αγώνα των Παλαιστινίων για Παλαιστινιακό κράτος. Μα καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως. Εγώ που μιλάω είμαι υπέρ των δύο κρατών. Βεβαίως. Αυτό προσεφέρθη όμως. Σας το διάβασα. Καμπ Ντέιβιντ, Τάμπα. Τι έγινε. Από εκεί και πέρα τυνάχτηκαν όλα στον αέρα. Τώρα, Ελλάδα-Τουρκία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία βγαίνει στα κάγκελα υπέρ της Χαμάς και αυτό εκ των πραγμάτων της πράγμασης που λέμε ευνοεί την Ελλάδα και τη θέση της. Γιατί? Γιατί βλέπετε την ανησυχία των Αμερικανών πως εκδηλώνεται και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις υπέρ της τρομοκρατικής, επισήμως αποδεχθήσεις ως τρομοκρατικής από ολόκληρη τη Δύση και σχεδόν το σύνολο των αραβικών κρατών τρομοκρατικής οργανώσεως της Χαμάς δεν ευνοεί αυτούς οι οποίοι την υποστηρίζουν. Και δεν θα ευνοούσε, όπως και δεν ευνοεί κατά την κρίση μου, ούτε την Τουρκία. Άρα, εδώ διαβλέπω μία αναταραχή στο θέμα των συνομιλιών Ελλάδος-Τουρκίας και ένα καλύτερο κλίμα υπέρ της Ελλάδος από πλευράς της δυτικής κοινότητας, το οποίο όμως μένει να κρυσταλλοποιηθεί και να αξιοποιηθεί από την ελληνική, μάλλον από την ελλαδική και κυπριακή, η οποία βρίσκεται στο στόμα του Λύκου, πολιτική ηγεσία. Που σημαίνει, κύριε Μάζη, μισό λεπτό, που σημαίνει τι, έχουμε το Ουκρανικό, έχουμε το Μεσανατολικό, όλοι είναι προφανές οι μεγάλοι παίκτες ισχύως ασχολούνται με αυτά. Εσύ θα μείνεις σε μια γωνιά να συζητάς ένα τραπέζι σε αυτή τη φάση με την Τουρκία επί αυτών που θέτει η Τουρκία? Όχι βέβαια, το αντίθετο λέω.
Εσείς αυτό καταλάβατε? Όχι, όχι, ρωτώ, δεν κατάλαβα, δεν είπα ότι είπατε κάτι τέτοιο. Όχι, 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 ίσα ίσα, λέω το αντίθετο. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κύπρος, εφαρμόζοντας ένα νέο δόγμα, το δόγμα της απελευθέρωσης, το οποίο θα έπρεπε να βασίζεται σε τι? Στο ότι ο ελληνισμός στη Μεσόγειο, αυτό το ανάποδο γάμα του ελληνισμού ή το ελ λατινικό του ελληνισμού που περιλαμβάνει τη χερσαία μάζα της Ελλάδος, την Κρήτη, την Κύπρο, αυτό λοιπόν μπορεί και είναι σε θέση να αποτελέσει παράγοντα ειρήνης και ασφαλείας για ολόκληρη τη Μεσόγειο, και ότι απέναντι έχει μία ισλαμιστική αδερφομουσουλμανική δύναμη η οποία στηρίζει αυτή τη στιγμή όλη τη σφαγή στη Μέση Ανατολή εναντίον των συμφερόντων της Δύσεως, και ότι είναι συμφέρον συνεπώς της Δύσεως να στηρίξει τον ελληνισμό της Μεσογείου, Ελλάδος και Κύπρου. Αλλά αυτά πρέπει να τα αντιληφθεί πρώτα η Αθήνα και η Λευκοσία, ούτως ώστε να χαράσουν μια ανάλογη κοινή εθνική στρατηγική. Αν οι πολιτικές ελίτ των δύο χωρών δεν τα αντιλαμβάνονται, δεν αντιλαμβάνονται αυτήν την θετική συγκυρία για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, τότε αυτή η υπόθεση θα καταλήξει τελικά εις βάρος του ελληνισμού. Και θέλω μια τελευταία γνώμη σας, οπτική σας, εάν το πράγμα δεν περιοριστεί άμεσα και ξεφύγει, είμαστε μπροστά σε ένα ακόμη θερμό σημείο, ακόμη και πυρηνικής αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων. Η απάντηση είναι ένα ξερό ναι. Μάλιστα. Για να μην σας ταλαιπωρώ. Έχει ανοίξει το σφαγείο την πόρτα πάλι και... Δυστυχώς. Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Μάζης πριν 4 χρόνια, πριν σκάσει τόσο εμφατικά το ουκρανικό, έλεγε διαρκώς για το μεσανατολικό και πώς αυτό επηρεάζει συνολικά τη Μεσόγειο. Δυστυχώς τα πράγματα 4 χρόνια μετά επιβεβαιώνονται με τόσο δραματικό τρόπο. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαγίδη.